Σε αυτό το επεισόδιο κινούμαστε στο κεντρικό Ζαγόρι. Ανεβαίνουμε τη σκάλα του Βραδέτου, πηγαίνουμε στο Τσεπέλοβο, στο Σκαμνέλι, στη Βλάχη Κιστάνη, γυρίζουμε στους Κήπους και στο Γεφύρι του Κόκορη, στο Δήλοφο, στο Μονοδέντρι, στο Δίκορφο και τέλος στο Μητσικέλι. Ουφ, κουράστηκα. Ένα γεμάτο και χορταστικό επεισόδιο. Δείτε το. Καλημέρα. Είναι Κυριακή πρωί τέλους Ιουλίου και με τη Vivian ξεκινάμε μια εξαήμερη εκδρομή με έδρα τα Γιάννενα και πολλούς καθημερινούς προορισμούς. Σημερινός μας προορισμός είναι το Καπέσοβο και η σκάλα Βραδέτου. Θα γυρίσουμε από Σκανέλη και Τσεπέλοβο και θα προσπαθήσουμε να πάμε στο Δήλοφο και να γυρίσουμε από το Μητσικέλι. Φύγαμε. Ένα γρήγορο πέρασμα από το μνημείο της γυναίκας του Ζαγορίου που στέκει εδώ αγέροχο για να αποτείνει φόρο τιμής στις γυναίκες που βοήθησαν στον πόλεμο του 1940. Αντιφορίζοντας για το Καπέσοβο που θα είναι και η έναρξη της πεζοπορίας μας, σταματάμε σε ένα από τα πολλά διάσημα γεφύρια, αυτό του Κόκορη. Το γεφύρι χτίστηκε το 1750 από τον Νούτσο Καραμισίνη, από το Βραδέτο, και το 1910 η γέφυρα ανακαινίστηκε από τον Γρηγόρη Κόκορο, ο οποίος διατηρούσε μήλο στην περιοχή. Κι έτσι η γέφυρα έγινε γνωστή ως γέφυρα του Κόκορου. Το γεφύρι του Κόκορη ή Νούτσου είναι ένα πέτρινο τοξωτό γεφύρι με άνοιγμα 23,5 μέτρα και ύψος 13 και βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Κουκούλη, Δήλοφο και Κήπη. Και σήμερα περνάει από εδώ το 20 από το Ζαγόρι Ραν. Πολλοί αθλητές λοιπόν τρέχουν και διασταυρώνονται με το γεφύρι, με την ιστορία μας. Ξεκινώντας τη διαδρομή για τη σκάλα του Βραδέτου, περνάει από μπροστά μας και το 20 από το Ζαγόρι Ραν. Μπράβο σε όλους! Να είμαστε λοιπόν στην περιβόητη σκάλα του Βραδέτου. Ξεκινάμε την κατάβαση στο πρώτο μέρος της διαδρομής. Με τα σημερινά δεδομένα, αποτελεί καλλιτεχνικό έργο, μιας και σε όλη τη διαδρομή διαπιστώνουμε το πόσο εντυπωσιακά μελετημένη είναι όλη η κατασκευή. Τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, εντυπωσιακό. Μία για τα ζώα με μαύρη πέτρα και δύο για τους ανθρώπους με άσπρη. Το πλάτος είναι μετρημένο και υπολογισμένο ακριβώς ώστε τα ζώα να μπορούν να στρίβουν μαζί με το ογκώδες φορτίο τους και περισσότερα από 1000 λιθόστρωτα σκαλοπάτια καλύπτουν ομαλά την υψομετρική διαφορά των 250 μέτρων. Η περίφημη σκάλα του Βραδέτου που ένωνε το χωριό Βραδέτο με το Καπέσοβο και τον υπόλοιπο κόσμο στη δεκαετία του 70. Αποτελεί σήμερα μια εκπληκτική πεζοπορική διαδρομή και ένα προσκύνημα στην τοπική αρχιτεκτονική. Δύο πέτρινα, ακόμη και εδώ, τοξωτά γεφύρια, το Πέρα και το Δόθε,
ενώνουν το Καπέσοβο με το Βραδέτο και αρχίζει η ανάβαση. Η σκάλα ανεβαίνει την πλαγιά του φαραγγιού της Μεζαριάς, ένα φαράγγι που ενώνεται με αυτό του Βίκου. Είναι απίστευτη διαδρομή που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες σωματικές ικανότητες και αυτό θα σε κάνει να την επιζητάς κάθε φορά που βρίσκεσαι σε αυτή την πανέμορφη μεριά της Ελλάδας. Τρία ρεύματα κυκλοφορίας, αν μπορούσαμε να τα πούμε έτσι, δύο με άσπρη πέτρα για τους πεζούς και στο κέντρο με μαύρη για τα ζώα. Η μόνη σωστή διαχείριση που πρέπει να κάνουμε πάντα και σε όλες τις πεζοπορίες μας είναι αυτή του νερού. Το καλοκαίρι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ας είμαστε σε σημείο που μπορεί να βρέχει συνέχεια όπως τα βουνά της Ηπείρου. Η ανάβαση βέβαια δύσκολη γιατί αργήσαμε να φύγουμε, οπότε μας έπιασε για τα καλά ο ήλιος και η ζέστη. Δεν έχουμε και καπέλο που φωνάζει Βίβια να μου πίσω που δεν πήρα καπέλο, αλλά τελικά φτάνουμε, πλησιάζουμε. Στο τελείωμα της ανάβασης βρίσκουμε τον Άγιο Αθανάσιο λίγο πριν μπούμε στο Βραδέτο. Όταν βλέπεις αυτή την πινακίδα, όντως ναι, χαμογελάς, είναι αισιόδοξο, γιατί σε 5 λεπτά θα είμαστε στο Βραδέτο. Αλλά η επιστροφή είναι 1 και 10, ε. Πάμε να ξεκουραστούμε στην πλατεία. Το Βραδέτο είναι χτισμένο στις νοτιοδυτικές πλαγιές του όρους Τύμφη και είναι το ψηλότερο χωριό του Ζαγορίου στον ομό Ιωαννίνων, με ψηλότερο σημείο την πλατεία σε υψόμετρο 1340 μέτρων. Εκεί είναι χτισμένη από το 1799 η γέννηση της Θεοτόκου από τον Νικόλαο Τσιγαρά. Από τα πρώτα σπίτια του χωριού η αρχιτεκτονική είναι κλασική ζαγορίσια με πέτρα και πανέμορφες εισόδους. Βέβαια οι κάτοικοι όχι πλέον πολύ, αλλά τα Σαββατοκύριακα είναι γεμάτο κόσμο. Ξεκουραζόμαστε για λίγο σε ένα από τα πιο γραφικά μαγαζάκια του χωριού και ξεκινάμε την κατάβαση και πάλι για το Καπέσοβο και από εκεί θα συνεχίσουμε την εκδρομή μας. Το Ζαγόρι Ραν τελείωσε σε ένα από τα ομορφότερα χωριά του Ζαγορίου, το Τσεπέλοβο, με συμμετοχή που ξεπέρασε τους 2.500 αθλητές. Το Τσεπέλοβο είναι το μεγαλύτερο χωριό σε πληθυσμό της περιοχής του Ζαγορίου. Από το 18ο αιώνα άκμασε εμπορικά λόγω του εμπορίου ξυλίας. Το 1820 στο χωριό συγκροτήθηκε κεντρική επαναστατική οργάνωση που ανέλαβε την καθοδήγηση του αγώνα κατά την πρώτη του φάση. Η παραδοσιακή πετρόχτιστη αρχιτεκτονική βρίσκεται παντού, στα σπίτια, στις εκκλησίες, στις πλατείες, στα στενά δρομάκια.
ξεχωρίζουν το πολιτιστικό κέντρο της Εστίας, ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου που κτίστηκε το 18ο αιώνα σαν τρίκλητη βασιλική μετρούλο και αγιογραφήθηκε το 1786 από τους δεξιοτέχνες αγιογράφους από το Καπέσοβο και όλες οι εκκλησίες του χωριού όπως σε κάθε χωριό του Ζαγορίου. Δύο χιλιόμετρα πριν το Τσεπέλοβο υπάρχει η Μονή Ρογκοβού. Χτισμένη τα χρόνια του 1828 έως το 1034 και ανακαινισμένη το 1745. Φύγαμε για τους Σκαμνέλη. Το Σκαμνέλη είναι χτισμένο στις παρυφές της Τύμφης, στην περιοχή Γευτόκαμπος. Κατοικείται δε από τα αρχαία χρόνια και αυτό μαρτυρούν τα πελαγικά τείχη που υπάρχουν στο χωριό. Σκαμνέλη, όπως και όλα τα χωριά του Ζαγορίου, ακολουθεί πιστά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Πετρόχτιστα σπίτια και σοκάκια παντού. Είκοσι λεπτά μετά το Σκαμνέλη, δίπλα στο δρόμο, στην περιοχή Γευτόκαμπος, υπάρχει η Σαρακατσάνικη στάνη, η οποία αποτελεί πιστή αναπαράσταση του βλάχικου εποχικού οικισμού. Περιλαμβάνει σε φυσικό μέγεθος τα κονάκια, τις οχυρένιες καλύβες δηλαδή, που χρησιμοποιούνταν ως κατοικίες και στάνες. Ανάλογα με τη χρήση του, κάθε κονάκι είναι εξοπλισμένο με τα αντίστοιχα αντικείμενα της καθημερινής ζωής, από κρεβάτια μέχρι σκεύη μαγειρικής, αργαλείο και εργαλεία τυροκομείας. Επιστροφή προς το κεντρικό Ζαγόρι για επίσκεψη στο πανέμορφο χωριό Κήπη. Κήπη, όνομα και πράγμα. Το όνομα το οφείλει στους πολλούς και όμορφους κήπους που έχει κάθε σπίτι εδώ στο χωριό. Το διατρέχει ο Μπαγιώτικος ποταμός, ο οποίος είναι στολισμένος με πολλά πέτρινα τοξωτά γεφύρια, τα οποία βοηθούσαν πάντα στην απρόσκοπτη πρόσβαση. Εκτός από τα λιθόστρωτα, γκαλτερίμια και τα πέτρινα σπίτια, στο κέντρο του χωριού δεσπόζει το ρολόι και το ψηλό καμπαναριό στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, καθώς και το μουσείο του Αγάπιου Τόλη με την υπέροχη συλλογή λαογραφικού υλικού. Επιστρέφουμε προς το δίλοφο, το χωριό του Λουμίδη. Και τσουπ, να είμαστε στο δίλοφο.
ένα από τα λίγα χωριά των Ζαγορίων που απαγορεύεται η πρόσβαση εντός του χωριού με όχημα, γι' αυτό και στην είσοδο του χωριού υπάρχει μεγάλο πάρκινγκ που αφήνουμε τα αυτοκίνητα εκεί και περπατάμε στα ωραία πετρόχτιστα σπίτια και γκαλτερίμια. Στα αξιοθέατά του συμπεριλαμβάνονται πέτρινες βρύσες, λιθόστρωτα γκαλτερίμια, μικρά εκκλησάκια και αρχοντικά, ανάμεσα στα οποία και η υψηλότερη κατοικία στα ζαγοροχώρια ύψους 13,5 μέτρων, το αρχοντικό του Λουμίδη. Σύμφωνα με την παράδοση, ο γιος ενός πλουσίου Ζαγορίτη παντρεύτηκε μια κοπελιά από τους κήπους και όταν κατοικήσαν εδώ στο Δήλοφο, αυτή εξέφρασε την επιθυμία και την νοσταλγία για το χωριό τους. Για να την ευχαριστήσει, ο Ζαγορίτης έχτισε ένα τριώροφο σπίτι, αυτό που βρίσκεται πίσω μου, από το οποίο μπορούσε από το τελευταίο πάτωμα να βλέπει το χωριό της και να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Τρέχουμε να προλάβουμε το μονοδέντρι, μιας και η μέρα μας ήταν γεμάτη και σουρουπώνησε λίγο. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που κάνουν το μονοδέντρι να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χωριά της περιοχής. Είναι φωτεινό με πέτρινα ζαγορίτικα αρχοντικά και καλτερίμια με ομαλές κλίσεις, σε αντίθεση με τα περισσότερα ζαγοροχώρια που κάνουν την περιήγηση πιο εύκολη. Το Δέντρι είναι ένα από τα πιο γνωστά χωριά στο Ζαγόρι και αυτό οφείλεται στο ότι είναι πολύ φωτεινό, έχει πολύ ομαλά καλτερίμια και πετρόχτιστα αρχοντικά. Αλλά ένας σημαντικός άλλος λόγος είναι η πίτα της Κικίτσας που μόλις παραγγείλαμε και σε λίγο έρχονται. Η διάσημη πίτα της Κικίτσας έφτασε. Πεινάμε τόσο πολύ από όλη τη μέρα που ούτε πλάνο δεν προλαβαίνουμε να σταυρώσουμε. Ξεκινήσαμε και τρώμε. Δεν χρειάζονται άλλα λόγια, τρώμε τώρα. Ωραίο πράγμα, ε. Πεντανόστιμη. Δίπλα από την πλατεία με το μεγάλο πλάτανο υπάρχει η Ριζάριο σχολή. Πρόκειται για τη χειροτεχνική σχολή οικοτροφείου του Ριζάριου Ιδρύματος που λειτουργεί στο χωριό από το 1979. Μια από τις ομολογουμένως ομορφότερες βόλτες στα Ζαγόρια είναι αυτή στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, μιας και ο εξώστης που έχει σε βγάζει στην άκρη στη χαράδρα του Βίκου και μπορείς να την απολαύσεις κυριολεκτικά ολόκληρη από εκεί. Όπως είδατε και σε αυτή την πινακίδα, η χαράδρα του Βίκου είναι η βαθύτερη βάση αναλογίας ύψους και μήκους χαράδρα στον κόσμο. Και όταν φωνάξεις με πολύ δυνατή φωνή, ακούγεται ο αντίλαλός σου τουλάχιστον 12 φορές. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1413 από τον τοπικό ηγέτη της Ηπείρου, τον δεσπότη Κάρολο Α. Τόκο. Οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται εν μέρη από τις αρχές του 15ου αιώνα. Από τη βεράντα του παρεκκλησιού που έχει σχεδιαστεί κατάλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να δουν με ασφάλεια από ψηλά το φαράκι.
γεμάτη μέρα μας και επιστρέφουμε στα Γιάννηνα για ανασυγκρότηση και ξεκούραση. Γεμάτη η μέρα μας σήμερα με 150 χιλιόμετρα, σχεδόν στο μισό Ζαγόρι, ανέβα κατέβα. Πολύ όμορφη μέρα και ερχόμαστε μέσω του Δίκορφου να ανεβούμε στο Μητσικέλι και να κλείσουμε αυτή την γαμάτη μέρα και να πάμε να ξεκουραστούμε και να ανασυνταχτούμε, γιατί και αύριο προβλέπεται εξίσου γαμάτη μέρα. Φύγαμε. Απογείωση Μητσικελίου στα 1450 μέτρα. Η θέα ανυπέρβλητη. Το ηλιοβασίλεμα πανέμορφο. Ελπίζουμε να σας άρεσε η βόλτα μας. Αν ναι, κοινοποίησε και like όπως πάντα. Καλό βράδυ.